Καλημέρα! Σήμερα με πήρε τίλο Χρήστος και μου λέει Βάνη θα βγούμε το μεσημέρι. Οπότε φύγαμε σφαίρα να αφήσουμε Κασανδράκη στο σχολείο και να πάμε τζάμπο γιατί λέω να του κάνω μια εκπληξούλα. Έτσι κάτι με μπαλόνια, κάτι έτσι πολύ εύκολο. Κάτσε να δω μασκούλα. Καλημέρα φιλενάδα. Έχω φωνάξει και τη ματούλα εδώ να ψωνίσουμε μαζί. Με πήρε ο κύριος με τον καναπέ. Ναι. Το ύφασμα που διαλέξαμε, κοίτα να δεις άμα δεν σε θέλει, είναι σε έλλειψη. Μου το είχε πει πριν 10 μέρες, σου λέω δεν πειράζει, θα περιμένουμε. Έτσι κι αλλιώς εγώ με τα μωρά που πηδάνε δεν βιάζομαι. Με παίρνει τώρα πάλι, μου λέει μέσα Μαρτίου θα έρθει το ύφασμα. Οπότε μετά από εδώ έχω να πάω σφαίρα εκεί, να διαλέξω ένα άλλο ύφασμα που μου λέει βρήκα ένα παρόμοιο. Τώρα ματούλα που λες, ο Χρήστος σήμερα βγαίνει. Α, τέλεια, τέλεια. Ναι, εγώ ωραία. Του είπα ότι έχω κανονίσει μία δουλειά, γιατί δεν ξέρω αν θα προλάβω και εγώ να πάω και στο ύφασμα και μην πάθω σαν το baby shower που δεν πρόλαβα να τα φτιάξω και με έπιασε στα πράσα. Και πώς θα τα κρεμάω. Πόρτα, ήρθε ο μπαμπάς. Ήρθε παιδιά, τον ακούω. Έλα Κασάνδρα. Και μου λέει εντάξει θα πάρω ταξί. Κατά τη μία θα βγούνε. Ωραία. Οπότε προλαβαίνω ναι. Να τα πάρω, να φουσκώσω εκεί τι θα κάνω. Να δούμε τώρα κιόλας τι έχει. Άντε μπαίνω μέσα σας κλείνω. Τώρα έχω να πάω στα έπιπλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάω να φτιάξω καφέ, να πάρω μαζί μου, να πάω να κάνω τα νύχια μου. Θα δούμε το before και μόλις έρθει στο απόγευμα θα δούμε το after. Είχαμε διαλέξει αυτό, το οποίο θα αργήσει πολύ και βρήκε εδώ ο κύριος Σάκης αυτό, το οποίο είναι σχεδόν ίδιο το χρώμα. Από το να περιμένουμε αυτό, ας πάρουμε αυτό. Κυριάκη, θα δείξω αυτόν τον ωραίο κίτρινο καναπέ σας, που δεν μ' αφήνει ο Δημήτρης να βάλω κίτρινο. Είναι τέλειος! Μα δεν είναι έτσι υπέροχος απλά. Άντε σας χαιρετώ! Πάμε και μία σούπερ να πάρω κρουασανάκια, καμιά μπαγκετούλα, να κάνω έτσι κανένα καναπεδάκι. Από το σούπερ πήρα τα κρουασανάκια αυτά τα κλασικά τα λατρεμένα. Δύο μπαγκέτες, έχω πάρει αλαντικά και σολομό και μανιτάρια για να κάνω και αυτό το ζυμάρι το Pillsbury της πίτσας και από τζάμπο πήρα μπαλόνια πολλά, 120 θεμάκια σε διάφορα μεγέθη. Μία κορδέλα η οποία είναι κορδέλα με τρύπες για να φτιάξεις τέτοια σύνθεση και θα προσπαθήσω να φτιάξω μόνη μου με αυτά τα παρδαλά μπαλόνια. Δέστρες μπαλονιών με κλιπ. Αυτό δεν ξέρω γιατί το πήρα, η αλήθεια είναι. Πήρα τρόμπα. Επίσης πήρα clips για να κλείνω τα μπαλόνια. Γιατί ειλικρινά δυσκολεύομαι πάρα πολύ να κλείσω μόνη μου το μπαλόνι. Πάρα πολύ. Πήρα αυτοκολλητάκια για να κάνω μούφα εφέ και καλά ότι τα μπαλόνια πετάνε. Δηλαδή βάζεις τη μητούλα και τα κολλάς πάνω στον τοίχο στο ταβάνι. Βέβαια θα κάνω ένα τεστ δοκιμή, μην τυχόν και πάω και τα κολλήσω και μετά αυτό το αυτοκόλλητο δεν βγαίνει ή μου χαλάσει το χρώμα ή το οτιδήποτε. Πήρα μία παρδαλή κουρτίνα, γενικά θα είναι παρδαλό το ντεκόρ και παρδαλά σημαίακια. Πήρα και 4 γαλάζια πιάτα για να βάλω ό,τι θα φτιάξω. Έπρεπε να πάρω μακρόσθενες πιατέλες, δεν βρήκα όμως κάτι να μ' αρέσει, βιαζόμουν κιόλας. Και ξαναπήρα έτοιμη σαλάτα. Πήρα τόνο για να κάνω με μαγιονέζα και αγουράκι τουρσί που τρελαίνομαι μέσα σε τορτίγια αυτό το πράγμα. Με τρελαίνει. Και ένα βαζάκι για τη ρίγανη. Τώρα πρέπει να ξεκινήσω να φουσκώνω μπαλόνια. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει εδώ. Σε αυτόν τον τοίχο. Και κοίτα να δεις που τζάμπα πήρα τα κλειψάκια και τζάμπα έλεγα στον εαυτό μου πως δεν μπορώ να τα κλείσω, τα κλείνω μια χαρά. Ξέρω, στο παρελθόν δεν μπορούσαμε τίποτα. Πόση ώρα θα μου πάρει τώρα να τελειώσω εγώ με τα μπαλόνια. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο, αλλά να το.
Έλα ρε φίλε, γιατί δεν μπορούσα κάποτε. Καλά μου λέγει η Αγγελική, παιδιά, όταν το είπα στην Αγγελική, πέθανε στα γέλια. Μου λέει, συγγνώμη που γελάω, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω πως υπάρχει άνθρωπος που δυσκολεύεται να κλείσει μπαλόνια. Και γράψτε μου σας παρακαλώ, εσείς δυσκολεύεστε ή μπορείτε. Να μην νιώθω μόνη μου. Βέβαια μπόρεσα, έτσι. Τώρα που έχω φουσκώσει ορισμένα, θα πάρω αυτήν την ταινία με τις τρύπες για να δούμε πώς γίνεται και αν είναι ωραίο το αποτέλεσμα. Θα αφήσουμε 5 τρυπούλες. Καλό είναι! Φουσκώνω εδώ μπαλόνια σαν την τρελή. Θα στολίσω και σας περιμένουμε 6 ώρα. Έφαγα φλασιά. Είχα πάρει κάποτε κάτι χαρτόνια για να τα κολλάω στον τοίχο και να φωτογραφίζομαι πορτρέτο. Όμως είναι πάρα πολύ μικρά. Δηλαδή για να φωτογραφηθώ, δες τώρα, πες ότι θέλω να βγάλω πορτρέτο. Πρέπει να έρθω τόσο κοντά στην καμέρα, έτσι. Για να φαίνεται σαν όλο τείχος, οπότε μου είναι άχρηστα. Και είναι και λίγο τσαλακωμένα, οπότε λέω να γράψω σε αυτό. Αυτό θα κάνω τώρα, ναι. This is it! Welcome home! Το έχω σκεφτεί αυτό εδώ, τα μπαλόνια γύρω του, συν τα σημαίακια, κάπως έτσι. Πρέπει να βιαστώ. Πρέπει να συνεχίσω με τα μπαλόνια. Έτοιμη είμαι, το έφτιαξα. Πώς το βάζουμε στον τοίχο τώρα είναι το θέμα. Παίρνω αυτά τα μικρά στρογγυλά κολλητάκια. Παν δύσκολο. Κοίτα Κασάνδρα τι έχω φτιάξει στον τοίχο. Ωραίο! Τι είναι το, μαμά? Τι είναι, αγάπη μου? Μπαλόνια! Λοιπόν, Κάσιους, θα κάνουμε πάρτι γιατί θα έρθει ο μπαμπάς και ο Έκτορας. Κοίτα, θα κολλήσει τώρα η μαμά στον τοίχο το welcome home. Τώρα θα βάλουμε... Να τα βάλουμε ή μπα. Έχω κάσει και εδώ. Εδώ είναι κόμπος εντωμεταξύ. Τι κάνουμε ρε παιδιά με αυτά. This is it, το αποτέλεσμα. Έβαλα και τα σημαίακια εκεί. Έκατσα, έφαγα πόση ώρα να ξεμπλέξω εκείνο το παλιό σκηνό. Μου σπάσε τα νεύρα ειλικρινά. Σημασία έχει όμως ότι τα καταφέρουμε. Κασάνδρα, άκου λίγο, μόλις μίλησα με το γάτσο, εγώ του έχω πει ότι λείπω, είμαι σε δουλειές εκεί στα έπιπλα για τον καναπέ και έρχεται μεταξύ, οπότε απλά εμείς θα περιμένουμε εδώ ήσυχα, όσο γίνεται, η Κασάνδρα έχει ενθουσιαστεί με τα μπαλόνια, θα περιμένουμε να μπει μέσα και να τους κάνουμε έκπληξη. Θέλω να δοκιμάσω αυτά τα clips. Έλα Κάσιους. Ναι, καλίτσα. Τα κουρασάν για μετά, έχουμε πάρτι μετά. Πάντως αυτό που το βλέπουν, πολύ kids τώρα το welcome home με την κουρτινίτσα που είναι και κοντή. Έπρεπε να την κάνω πιο κάτω, μας έρνεται. Ε? Καλά, αν δείτε με τι είναι ενωμένα, είναι με τέτοιο, εντάξει. Έσχος. Εγώ είναι. Τα κάναμε. Καλά, είναι τα σημαία.
Ρίμαξε τα, Έκτορα, εσύ να σε καλά. Πέρα από αυτή τη σύνθεση στον τοίχο που ήθελα να κάνω και την έκανα και μπράβο και βγήκε και πάρα πολύ ωραία, αλλά φοβάμαι να μην γκρεμιστεί, ήθελα να γεμίσω τον ουρανό μπαλόνια με ήλιο. Όμως ήλιον δεν μπόρεσα να βρω πουθενά και όπου βρήκα ήταν πανάκριβο, τύπου 60 ευρώ η φιάλη. Και όπου ρώτησα να μου γεμίσουν τα μπαλόνια με ήλιον, ο ένας ήθελε 2 ευρώ το ένα και ο άλλος ήθελε 1,5 ευρώ το ένα. Εντάξει, σιγά να μην δώσω τώρα 2 και 1,5 ευρώ. Εγώ ήθελα να βάλω 50 μπαλόνια, ας πούμε, στον ταβάνι, να το τιγκάρω όλο. Θα το βγάλω τώρα αυτό το welcome home, γιατί είναι άσχημο. Καλύτερα, έτσι, είναι πολύ kids, πολύ χάλι. Σε κρεμά αυτά εδώ. Οπ, κάτω. Λοιπόν, αυτά τα χάρτινα, εκτός το ότι χαλάνε με τη μία, σκίζονται κτλ, είναι ένα χάλι μαύρο, παιδιά. Λοιπόν, θα πάρω τη μόπη από εδώ, γιατί είναι ασχημούλα, για να στήσουμε το τραπέζι. Δείτε τι έχετε κάνει. Όλα αυτά είναι τα μνήματά σας. Είναι πάνω από 100. Έκανα ένα story με το γάτσο και τον Νέκου. Θα μου καεί η τορτίγια. Επί τη ευκαιρία να σας ευχαριστήσω κάτω από το βίντεο το γιατί μείναμε μόνες μας. Ένας χαμός στα σχόλια. Άπειρα σχόλια για περαστικά για τον Έκτορα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα μου δείχνετε πάλι τη χαρά σας, χαίρεστε μαζί μας που επέστρεψε και να είναι σιδερένιος και όλα αυτά και σας ευχαριστώ πολύ και είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Ζεσταίνω λίγο τορτίγες, έτσι δηλαδή ένα λεπτό από τη μία μεριά, ένα από την άλλη, για να βάλω μέσα αυτό το μείγμα που έφτιαξα με τον τόνο. Άνοιξα το Pillsbury το ζυμάρι και το σχήμα του ήταν μακρόστενο, σε φάση δεν χωράει στο ταψί. Άλλο σχήμα, ορθογώνιο, λεπτό. Αυτό είναι σαν... Δηλαδή, μπράβο, το κόψα και το, για να το κάνουμε τετράγωνο, αλλιώς ήταν έτσι μακρόστενο, έβγαινε από το ταψί. Okay. Απλά θα είναι λίγο... Πήρα πάλι αυτό το φουέγκο έτσι πολύ λεπτοκομμένο που είναι τέλειο και πάνω από τα τυριά θα μπει το μπέικον και τα μανιτάρια μπαίνουν πάνω από τα τυριά. Βάζουμε μείγμα μέσα στην τορτίγια, την τυλίγουμε, κόβουμε, τρώμε εμείς τις άκρες και μετά βάζουμε οδοντογλυφίδες. Εδώ έχω κάνει καναπεδάκια με αυτό το Φιλαδέλφια με τα μυρωδικά και Σολομό. That's it. Όταν έχω βάζω και φρέσκο άνυφο από πάνω, δεν έχω σήμερα. Καλά, την πίτσα την ξεχάσαμε και λίγο την κάψαμε. Ναι, την ξεροψήσαμε. Εδώ έχουμε καναπεδάκια με αλαντικά και μου αρέσει για τον ντοματίνι να ρίχνω έτσι τσακ λίγο ελαιόλαδο από πάνω και αλατοπίπερο. Και με αυτό το μικρό θα κάνω δοκιμή να κρίνω τη ζύμη Pillsbury. Σαν του γάτσου δεν είναι. Το μπαλόνι στο οποίο είχα βάλει το clips, δείτε πως έγινε. Και λέω τώρα εγώ, φαντάζεσαι να είχα φτιάξει όλη αυτή τη σύνθεση και να τα είχα κλείσει με clips και τώρα να είχαν ξεφουσκώσει, θα πάθαινα εγκεφαλικό. Πάμε την πρώτη μας οικογενειακή βόλτα μέχρι το ζαχαροπλαστείο να πάρουμε γλυκά. Ελπίζω μέχρι να φέρουμε το γλυκό να μην έρθει κάποιος φίλος μας. Έχει νύχτα, μωρό μου, ναι. Για την ακρίβεια είναι απόγευμα. Δεν είναι ούτε νύχτα ούτε μέρα, είναι απόγευμα.
και το δωράκι του έκου. Ρε, να σου πω κάτι. Τι να πω τώρα, ρόμπα γίναμε. Δεν είναι κλειστό. Τι είναι κλειστό, εδώ το έχω στην αγκαλιά σε περίπτωση που με πάρετε. Δεν σε πήρα τηλέφωνο. Όχι, τούρτα. Ρε παιδιά, το είχα στο χέρι το κινητό. Δύο σε πήρα. Γιατί λέω, θα, αν έρθει κάποιος θα με πάρει. Διαμαρτυρήθηκα. Ρε, 10 λεπτά περιμένω. Τι είναι αυτό τώρα, Έκτορα. Καλώς ήρθατε, αγάπη. Έχει στήσει εδώ ο καφενείο. Ο Άγγελος πάει πάνω. Λοιπόν, αυτός είναι ο μπουφεδάκος ο λιτός. Έχουμε εδώ ποτηράκια και πιρουνάκια και πιατάκια. Παίρνετε και τρώτε. Να δούμε το after. Α, γαλλικούλι. Απλό λιτό απέριτο. Αυτό είναι το γλυκάκι μας. Μια ομορφιά. Λες και είναι γενέθλια εδώ μεταξύ. Αλλά να σου πω κάτι, έτσι είναι, πρέπει να γιορτάζεις τις χαρές της ζωής. Πόσο μάλλον αυτή τη χαρά που είναι η πιο σημαντική, να είμαστε όλοι υγιείς. Αυτό γιορτάζουμε σήμερα, την υγεία μας γιορτάζουμε λοιπόν, στην υγεία μας. Κόβω! Πολύ καλό γλυκό. Να σε βοηθήσω! Έχουν φύγει όλοι και έχει έρθει η ώρα να δούμε τα δώρα μας. Ελάτε μικρά μου! Πήραμε ένα βιβλίο με ήχους. Πώς κάνει το κροβατάκι? Πάρτε την πισίνα. Την πισίνα της. Το φουσκωτό της. Αυτή είναι πολύ ψηλή για να μπαίνει μέσα. Ορίστε. Κοίτα. Έχει και ο σκύλος φουσκωτό. Αυτό δεν βγαίνει. Μια φορά και έναν καιρό, ένα μυρμήγκι έπεσε μέσα σε ένα... Ρεζουμέ του πάρτι, μην φτιάχνετε σαλάτες. Δεν τις τρώει κανείς. Από εδώ θα σας κλείσω, από αυτό το αριστούρημα που έφτιαξα. Μου βγήκε η πίστη για να το φτιάξω, το έφτιαξα όμως και είναι και πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει πολύ. Για να το κρατήσω έτσι 5-6 μέρες, why not. Εν τω μεταξύ για κάποιο λόγο νιώθω πάρα πολύ κουρασμένη και εξαντλημένη, ενώ δεν έκανα και τρομερά πράγματα, αλλά νιώθω μια απίστευτη κούραση. Οπότε πάω κι εγώ να ξεκουραστώ με τα μικράκια μου, τώρα που είμαστε και όλοι σπίτι και δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα. Να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά για τις άπειρες ευχές σας, για όλα αυτά τα ωραία μηνύματα και που μου δίνατε κουράγιο και που μοιραστήκατε μαζί μου δικές σας δύσκολες στιγμές και ιστορίες και για την πίστη σας και για τις προσευχές που κάνατε. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ και κάπου εδώ θα σας κλείσω. Εννοείται πως θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Σας αγαπώ, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Αντιγεια!